Πάμε στην Κωνσταντινούπολη και το Μανώλη Κωστίδη, γιατί έχουμε μια κλιμάκωση της κατάστασης εκεί με απόσυρση όλων των Ισραηλινών διπλωματών από τη χώρα, Μανώλη. 24 ώρες πριν, το Ισραήλ είχε καλέσει όλους τους πολίτες να φύγουν από την Τουρκία άμεσα. Τώρα κάλεσε τους διπλωμάτες να εγκαταλείψουν τη χώρα άμεσα καθώς κινδυνεύουν. Και έτσι συνέβη με το που βγήκε η οδηγία και οι πρέσβεις και όλο το διπλωματικό προσωπικό. Αλλά και όλο το διπλωματικό προσωπικό στην Κωνσταντινούπολη έφυγαν, μπήκαν στα αεροπλάνα και φεύγουν. Όσοι προλαβαίνουν φεύγουν, διότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος. Αυτό προβλέπει η δυνάμεις ασφαλείας του Ισραήλ, το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ, γι' αυτό και ζήτησε από τους διπλωμάτες να φύγουν άμεσα. Μανώλη, αν μου επιτρέπεις, νομίζω ότι και από αυτό καταλαβαίνουμε ότι έρχεται η χερσαία επιχείρηση. Πολύ πιθανό, ναι, γιατί βλέποντας και τις αντιδράσεις για όσα συνέβησαν, προφανώς το Ισραήλ σχεδιάζει κάποια πράγματα στις επόμενες ημέρες. Και επειδή φοβούνται αντιδράσεις στην Τουρκία, είδαμε ότι πλησίαζαν, μπήκαν μέσα στον χώρο της πρεσβείας και του προξενείου και αργότερα υπήρξαν και αντιδράσεις και φοβούνται ότι μπορεί να έρθουν και τα χειρότερα. Άρα γι' αυτό λόγο αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει μείνει ή είναι στο αεροδρόμιο οποιοδήποτε διπλωμάτης του Ισραήλ στην Τουρκία. Η πρέσβης είχε έρθει πέρσι στην Τουρκία, αλλά φαίνεται ότι βάσει των οδηγιών πρέπει να εγκαταλείψει άμεσα. Δεν διακόπτονται οι διπλωματικές. Όχι, το καταλάβαμε. Φεύγουν για λόγους ασφαλείας, για τη σωματική τους ακεραιότητα. Το κλιμακώνει πάντως και σε επίπεδο ρητορικής ο Ερντογάν. Πάλι πριν από λίγο είχε πολύ σκληρές δηλώσεις, μια νέα επίθεση κατά της Δύσης. Ναι, επίθεση. Κατηγορεί τη Δύση ο Τούρκος Πρόεδρος ότι φταίει αυτή για όλα τα δεινά που ζουν οι Παλαιστίνοι. Δηλαδή δεν είναι μόνο γενικά η Αμερική ή το Ισραήλ. Κατηγορεί ευθέως και τη Δύση για όλα τα δεινά, ότι αδιαφορεί, ότι στηρίζει το Ισραήλ. Αυτό είναι το πρόβλημα φυσικά της τουρκικής κυβέρνησης. Και αυτό το αντιθετικό κλίμα προκαλεί ανησυχία. Τώρα μιλάμε για τους Ισραηλινούς, αλλά υπάρχει μια ανησυχία για τις επόμενες μέρες που μπορεί να φτάσει αυτή η λαϊκή οργή. Και αυτό πρέπει να το σκεφτούμε πολύ σοβαρά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μανώλη.